Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και να μιλήσουμε για την ώρα της γης. Διαμορφώνουμε το μέλλον μας μαζί. Θα κλείσουμε τα φώτα για μια ώρα και θα στείλουμε μηνύματα ειρήνης. Φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο η συντονίστρια της ώρας της γης Κύπρου, η κυρία Αλεξία Σακαδάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακαδάκη. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Ανδρέας Καπάντας, ο τραγουδιστής των Minus One, που συμμετέχει στην πρωτοβουλία επίσης φέτος. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Χαίρετε. Λοιπόν, για πέστε μας, κυρία Σακαδάκη, θα κλείσουμε τα φώτα και τι, θα κάνουμε ευχή για ειρήνη, θα στείλουμε συμβολικό μήνυμα. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Η ώρα της γης Κύπρου συντονίζει και φέτος τις δράσεις που θα γίνουν εδώ τοπικά, αλλά να πούμε ότι αυτή η εκστρατεία είναι μια παγκόσμια εκστρατεία. Σβήνουμε τα φώτα για μία ώρα κάθε χρόνο, το τελευταίο Σάββατο του Μάρτη, και φέτος θα είναι στις 26 Μαρτίου, η ώρα 8.30 με 9.30. Εμείς ως συντονιστική ομάδα για την ώρα της γης Κύπρου φέτος έχουμε θέσει ως εθνικό στόχο τη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνδέεται και με την ευρωπαϊκή προσπάθεια για μείωση του πλαστικού μίας χρήσης. Να πούμε ότι οργανώνουμε μια μεγάλη συναυλία με τους Minus One, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε προσπαθήσει ξανά το 2020 αλλά να οργανώσουμε αυτήν την συναυλία. Μας έκοψε ο COVID. Το κάναμε, και είχαμε διαδικτυακή. Τη διαδικτυακή συναυλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είναι εξαιρετικοί είναι καλλιτέχνες και άλλο διαζώσεις παρουσία. Βεβαίως. Για τους Minus One. Επομένως, ερχόμαστε φέτος να κάνουμε αυτήν τη συναυλία, να γιορτάσουμε μαζί την ώρα της γης και να δώσουμε τα δικά μας μηνύματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση που μας αφορά όλους. Αλλά και να δώσουμε, όπως είπατε, ένα μήνυμα ειρήνης. Μάλιστα. Η μουσική των Minus One, τι μηνύματα θα μεταφέρει μαζί της στη μεγάλη συναυλία στις 26 Μαρτίου, κύριε Καπάντας? Εμάς, σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε, τέλος πάντων, το σκοπό αυτής της συναυλίας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε πάλι. Και να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι εκεί να περάσουν ωραία, δηλαδή να διασκεδάσουν, να ξεχαστούν, να ξεχάσουν όλες τις έννοιες και να υποστηρίξουν και ήδη αυτόν τον σκοπό που οποιοδήποτε είναι ο σκοπός του να το περιβάλλον, του να έχουμε κάποια καλύτερη αποτέλεσμα τέλος πάντων στο περιβάλλον, σίγουρα επηρεάζει όλους μας και πρέπει όλοι να το υποστηρίζουμε είτε με τον πιο απλό τρόπο της ανακύκλωσης είτε με μεγάλες εκδηλώσεις σαν αυτή. Οι καλλιτέχνες, εσείς, ποιο συγκρότημα, η Minus One, πώς μπορούν να σε πέραν από την συναυλία που είναι ένα γεγονός που είμαι σίγουρος ότι πολλοί προσμένουν, γιατί το έχουμε στερηθεί και όλο αυτό το θέαμα που υπάρχει με τον καλλιτεχνικό κόσμο λόγω της πανδημίας δύο χρόνια, αλλά μέσα από τη συλλογική δουλειά ενός καλλιτέχνη μεταφέρονται τα μηνύματα αυτά με τρόπο που να καταλάβει και ο νέος κόσμος, αλλά και οι παλαιότεροι. Τι σημαίνει συνείδηση σε ό,τι αφορά είτε την οικολογία, είτε τον τρόπο διάσωσης των πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας. Όλα αυτά, σε όλα αυτά μπορούν να συνδύνουν, πιστεύετε, ο καλλιτεχνικός κόσμος με τη δράση τους? Σίγουρα μπορούν όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε με το δικό μας τρόπο, είτε με τη μουσική, είτε με ένα στίχο σε ένα τραγούδι που να εκφράζει την εναντίωση ενός πολέμου. Για παράδειγμα, είμαι σίγουρος ότι τώρα γράφονται ήδη τραγούδια για αυτό που γίνεται τώρα στο παρόν μας. Αλλά ο σκοπός ενός καλλιτέχνη, εκτός το ότι μπορεί να μεταφέρει μηνύματα μέσω του στίχου του ενός τραγουδιού, είναι να ψυχαγωγεί και να κάνει τον κόσμο να προχωρά στη ζωή διασκεδάζοντας, ξεχνώντας όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Γιατί αν μείνουμε προβληματισμένοι με όλα αυτά που γίνονται και δεν ξεχνιόμαστε έστω για ένα δευτερόλεπτο, θα σκάσουμε και δεν θα υπάρξει. Λοιπόν, κύριε Σακαδάκη, για δώστε μας λίγες πληροφορίες για την μεγάλη εκδήλωση που μπορούν να αποτείνονται όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια, όσοι θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά. Λοιπόν, η συναυλία θα γίνει το Σάββατο 26 Μαρτίου, η ώρα 8 ξεκινάμε, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στη Λευκοσία. Η είσοδος είναι δωρεάν και προσφέρεται δωρεάν για το κοινό, για να νιώσουμε, όπως είπαμε, όλοι καλά και να γιορτάσουμε την ώρα της γης. Μάλιστα. Απλά θα πρέπει να δηλώσω συμμετοχή, γιατί θα τηρούνται και όλα τα μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού, στο 2251 8074.
έτσι ώστε να κρατήσουμε τις θέσεις και να έχουμε τον σωστό έλεγχο που πρέπει να τον έχουμε. Είπατε, είναι και δωρεάν τώρα, θα σπεύσουν όλοι. Όλοι να έρθουν όσοι μπορούν, μακάρι να χωρεί τον κόσμο να έρθουν, να περάσουμε καλά. Αλλά εμείς θέλουμε να δώσουμε και αυτό το μήνυμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι σβήνουμε τα φώτα, είναι μια συμβολική δράση. Κίνηση, σαφώς, αλλά θέλουμε να δώσουμε και τη δική μας δέσμευση, ότι συνεχίζουμε πέραν της μιας ώρας. Είμαστε εκεί γιατί νιώθουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες.